Από καμιά φορά μπαίνουν κάποιοι νεαροί, τώρα τι κάνουν καταλαβαίνεις, δεν ξέρουμε βέβαια. Γιατί μπαίνουν μέσα, βγαίνουν, ξέρω εγώ, έτσι λένε, εγώ δεν είδα. Παραμένει ένα από τα αγκάθια της Καβάλας στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου, το οποίο καταστρέφεται σιγά σιγά με τον χρόνο. Μάλιστα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα το κτίριο αποτελούσε ξενοδοχείο για αγνώστους, οι οποίοι ευθύνονταν και για επιθέσεις σε κατοίκους της περιοχής. Πλέον αυτό συμβαίνει λιγότερο, όπως μεταφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής στην κάμερα του ένα channel. Ξενοδοχείο, ξέρω εγώ τι έλεγε ο Δήμος, κάτι τέτοιο άκουσα. Ότι θα του πάρω ο Δήμος, θα του κάνει ξενοδοχείο, πάρκινγκ έχει. Γιατί μπαίνουν μέσα, βγαίνουν, ξέρω εγώ. Έτσι λένε, εγώ δεν είδα, γιατί δεν, είπα ότι δεν είμαι κοντά για να τα βλέπω. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο? Αχ, βρε κορίτσι, με να ρωτάς. Πώς πρέπει, έπρεπε να αξιοποιηθεί, να το κάνουν κάτι για να μην είναι τέτοιο ωραίο κτίριο. Από καμιά φορά μπαίνουν κάποιοι νεαροί, τώρα τι κάνουν καταλαβαίνεις, δεν ξέρουμε βέβαια, δεν είμαστε και αστυνομία, αλλά είχαμε κρούσματα, ότι είχαμε κρούσματα. Μπορεί να έχουν μειωθεί οι συγκεκριμένες επισκέψεις, ωστόσο εντός του κτηρίου ο καθένας μπορεί να εντοπίσει εκτός από θραυσμένα γυαλιά και σπασμένες πόρτες και διάφορα άλλα αντικείμενα ύποπτων στοιχείων. Αυτό είναι να αξιοποιηθεί, θα ρημάξει έτσι. Γιατί παράθυρα ανοιχτά, πράγματα σπασμένα βλέπω, ξέρω εγώ που περνάω, κάτι πρέπει να γίνει. Το νοσοκομείο όπως ήταν χειρότερο έγινε, τι, όλα ανοιχτά τα τζάμια, σπασμένα τα βλέπω, ξέρω εγώ. Από την κάτω πλευρά που χθες που πέρναγα, είναι όλα ανοιχτά τα παράθυρα. Δεν βλέπω κανένα παράθυρο, ξέρω εγώ, το ρημάξαν, δεν ξέρω τι να πω. Κάτι περίεργο έχετε παρατηρήσει με προσέλευση? Όχι, δεν έχω δει τίποτα. Μέχρι και γέννησε και μια κοπέλα μέσα και φώναζε το μωρό, γύριζε. Με έχει και καιρό πολύ, τώρα δεν ακούμε και πολλά. Είναι ήσυχα, γενικά είναι ήσυχα. Κάτι πρέπει να γίνει, λέμε, ακούμε διαφόρους να λένε διάφορα πράγματα, τι μπορεί να γίνει, ένα ξενοδοχείο. Να έρθει το ΙΚΑ εδώ λένε. Όσον αφορά την αξιοποίηση του κτηρίου τέλος, δεν υπάρχει κάτι νεότερο από την προγραμματική σύμβαση που έχει προχωρήσει στο αρμόδιο Υπουργείο Δήμος Καβάλας, με την τελευταία ενημέρωση να έρχεται από την επίσκεψη της Δημάρχου αλλά και της Προέδρου της Δημοφέλεια Αναστασίας Ιωσήφιδου στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη αρχές Απριλίου. Ήδη έχει δρομολογηθεί η επόμενη κίνηση. Μας έχουν δείξει έγγραφο το οποίο διαβίβασε του Υπουργείου Οικονομικών στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της δημόσιας περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Και μάλιστα διαβάζοντας το έγγραφο είδαμε ότι αναφέρεται και η πολιτική βούληση προκειμένου να προχωρήσει η σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Οπότε περιμένουμε τώρα την επόμενη κίνηση του Υπουργείου προκειμένου πραγματικά να γίνει πράξη η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ψηφιστεί βεβαίως και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή, σε κοινή πορεία για την άμεση διεκδίκηση του παλιού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, καλεί τον Δήμο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Μάλιστα, η ΜΕΝ Περιφέρεια διεκδικεί το κτίριο για 99 χρόνια και ο ΔΕ Δήμος για 35 χρόνια, όπως επισημαίνει ο κύριος Πέτροβιτς. Με εισήγησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζήτησα να διεκδικήσουμε από κοινού με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης το κτηριακό συγκρότημα και το οικόπεδο του παλαιού νοσοκομείου στην Οδό Δήμητρας. Η απόφαση ήταν θετική του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο εξοδοτεί τον Περιφερειάρχη, τον Χρήστο Μέτιο, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Προκειμένου να το διεκδικήσουμε, η εισήγηση ήταν για 35 χρόνια, τελικά το Σώμα πρότεινε και αποφασίστηκε να το διεκδικήσει η Περιφέρεια για 99 χρόνια. Ο κύριος Πέτροβιτς τόνισε μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα των υπηρεσιών του κτηρίου του παλιού νοσοκομείου. Το αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Θεωρώ ότι είναι ένα κτίριο που χρήζει σίγουρα συντήρησης. Υπάρχουν δύο σενάρια. Εξάλλου η Περιφέρεια το διεκδικεί από το 2012. Όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης η κυρία Νικολάου. Εμείς τώρα προβαίνουμε και με μία μελέτη που έγινε το 2016 επί του αείμνης του Γιώργου Παυλίδη σε μία διαφορετική προσέγγιση και ζητούμε επιτέλους να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος που είναι εγκατελειμμένος και παράλληλα να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου.